Στην εκπομπή της Ίση Χριστίδου χαμογέλα και πάλι παραχώρησε δηλώσεις της, η αγαπητή και ταλαντούχα Ναταλία Δραγούμη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την περίοδο της πανδημίας, η οποία έπληξε ιδιαίτερα και το δικό της επαγγελματικό κλάδο, αλλά αναφέρθηκε και σε μία περιπέτεια. Πιο συγκεκριμένα, η Ναταλία Δραγούμη βίωσε μια δύσκολη κατάσταση, την οποία αντιμετωπίζουν πολλά πρόσωπα το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με την διαρροή προσωπικών του στιγμών, μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Η ηθοποιός κατέφυγε στη δικαιοσύνη όταν βρήκε σε site ως χαρακτήρα σκηνές από παλαιότερα σύριαλ που έπαιζε στην τηλεόραση, οι οποίες ήταν κομμένες και ραμμένες κατάλληλα, ώστε να δημιουργείται η εντύπωση πως πρόκειται για βίντεο της ηθοποιού. Απόσπασμα των δηλώσεων της Ναταλίας Δραγούμη. Ξεκίνησα τη δουλειά σε μια εποχή που υπήρχε το γυμνό και στην τηλεόραση και στο σινεμά και στο θέατρο. Αν ήξερα τότε ότι κάθε καρέ θα μπορεί να το δει όποιος θέλει κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν θα το έκανα. Τρία άτομα πήραν ερωτικές σκηνές από σύριαλ ή ταινίες, τις απομόνωσαν και τις έβαλαν σε site με τίτλο «Δείτε επώνυμες να κάνουν σεξ». Ξεκινούσε από εμάς και μετά είχε σκληρό πορνό. Για τη μία περίπτωση έχω δικαιωθεί, αλλά και πάλι όχι εντελώς. Οι άνθρωποι αυτοί έβγαλαν χρήματα από αυτό, πολλά. Φοβήθηκα μην τα δουν τα παιδιά μου και τους μίλησα από νωρίς για το ποια είναι η φύση της δουλειάς μου, τους εξήγησα ότι μπορεί να ακούσουν πράγματα μικολακευτικά για τη μαμά τους ή αν δουν κάτι. Αλλά τους έχω πει για το ψέμα της δουλειάς. We'll be right back.